Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 7 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Περί χιλιάδων ευρώ φυλών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνει λόγο η αντιπολίτευση στις επιχειρήσεις που στήριξαν τους ασθενείς κατά την κορύφωση της πανδημίας. Από τις 15 Ιουνίου ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος Συνεργασία, τι εκτιμά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες οι υποδομές και τα κίνητρα στους οδηγούς. Χιλιάδες ευρώ οφείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επιχειρήσεις οι οποίες στέγασαν και σίτησαν πολίτες που τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα τους προηγούμενους μήνες. Πρόκειται για πολίτες οι οποίοι επαναπατρίστηκαν στην κορύφωση της πανδημίας και έπρεπε να τεθούν σε περιορισμό αφού πρώτα εξεταστούν από ειδικά κλιμάκια. Τις αποκαλύψεις κάνει η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάνοντας γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχουν να παίρνουν τα ξενοδοχεία και κέτερινγκ των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Το διόλου ευκαταφρώνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Οφείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επιχειρήσεις οι οποίες στέγασαν και σίτησαν πολίτες οι οποίοι τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα. Την αποκάλυψη κάνει σε ανακοίνωσή της η μείζωνα αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κείμενο προτάσεων που καταθέτει για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες και γενικότερα οι επιχειρηματίες? Είναι η ρευστότητα της αγοράς, η τόνωση της ρευστότητας. Η τόνωση της ρευστότητας έρχεται, θα πρέπει τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτο και δεύτερο βαθμό να είναι, αν θέλετε, συνεπείς υποχρεώσεις και να έχει γρήγορα τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις ξενοδοχεία και μάλιστα περισσότερες στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, ένα ξενοδοχείο νομίζω στο νομό, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καθώς και εταιρείες ή τις που είναι επίσης από τη Ροδόπη και την Ξάνθη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της περιφέρειας σε διαγωνισμό, σε πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε για τη σύντηση αυτών των ανθρώπων που ερχόταν από το εξωτερικό και δεμένα στα ξενοδοχεία αυτά. Εμείς στην Οικονομική Επιτροπή που ήρθε αρχές Απριλίου το ψηφίσαμε θετικά, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υποστηριχθούν, αν θέλετε, και αυτοί οι άνθρωποι, όπως έλεγε έτσι, το πρωτόκολλο της υγείας. Δεν έχει σήμερα αποπληρώσει οι επιχειρήσεις αυτές με αποτέλεσμα να έχουν οικονομικές δυσπραγίες. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχουν να παίρνουν ξενοδοχεία και κέτερινγκ των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη. Ο ίδιος τόνισε πως είναι χρήματα που οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ για να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ειδικά αυτό το διάστημα κατά το οποίο γίνονται προσπάθειες για την ανάκαμψη. Είναι περίπου 300.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό σημαντικό για αυτήν την δύσκολη οικονομική περίοδο. Όταν βλέπετε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει επιστρεπτέα προκαταβολή από 8 και 10 και 15.000 ευρώ και είναι μια οικονομική ανάσα και μια ρευστότητα στην αγορά, αυτά τα ποσά είναι πάρα πολύ την οικονομική στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει σήμερα και ειδικά τα ξενοδοχεία του τουριστικού κλάδου να φτιάξουν μια σειρά από πρωτόκολλα υγειονομικού, όπως προβλέπετε, αν θέλετε, για να πάρουν τις πιστοποιήσεις, είτε είναι στους εργαζόμενούς τους, είτε είναι και στην επιχείρησή τους που χρειάζεται πιστοποίηση από αντίστοιχη. Έτσι λοιπόν, εμείς πραγματικά ως Περιφερειακή Σύνθεση θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν γρήγορα και γι' αυτόν τον λόγο η παράταξή μας, που είναι η μείζωνη αντιπολίτευση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι για να κρίνει την περιφέρειά της, στη διοίκησή της, στη διαχείρισή της και να προτάσει, αν θέλετε, τις δικές μας πρωτοβουλίες και σκέψεις. Το ποσό αυτό προγραμματίστηκε να καλυφθεί από δαπάνες της περιφέρειας, σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Ο επικεφαλής της παράταξης και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου τόνισε την ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η στήριξη των πολιτών να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους. Αντιθέτως, σχολίασε πως η απουσία της περιφερειακής διοίκησης από την αποφασιστική διαχείριση και επίλυση των πραγματικών προβλημάτων και η αποχή της από δράσης ουσίας είναι εμφανέστατη πλέον στους πολίτες. Η περιφέρεια έχει ένα ΚΕΚ δικό της και μάλιστα στην Ξάνθη, και επειδή έχει, αν θέλετε, και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση χρήματα, κονδύλια, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τρέξει με μια κατεύθυνση μέσω του ΕΣΠΑ να εκπαιδεύσει όλα τα στελέχη του τουριστικού κλάδου, γιατί σύμφωνα με το COVID-19, για να είναι πιστοποιημένα κατά καταστήματα εστίασης, για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε, αν θέλετε, τον ιό στην περιοχή μας. Όπως δεν είχαμε και πολλά κρούσματα, τουλάχιστον στις εκτός από την μια ενίκησμό της Ξάνθης σε όλη την περιφέρειά μας, γιατί και αυτό έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Θα πρέπει άμεσα ο Περιφερειάρχης να ασχοληθεί με την επιδότηση κόστος εργασίας 12% και 4%, τα οποία είναι για τις μεταπιτικές επιχειρήσεις. Αν θέλετε, επειδή και η διπλή ιδιότητα, τα επιμελητήρια σε αυτό το πράγμα έχουν πραγματικά κάνει επαφές και έχουν στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους αντίστοιχους υπουργούς, θα πρέπει και ο Περιφερειάρχης να ασκήσει αυτό το θέμα, γιατί και αυτό είναι, αν θέλετε, μια ρευστότητα στην αγορά.
Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτει η Περιφερειακή Σύνθεση είναι επίσης η τουριστική προβολή όλων των περιφερειακών ενωτήτων στην Ελλάδα, η επιτάχυνση έργων καθώς και ο ανασχεδιασμός του ΠΕΠ και άλλων προγραμματικών πλαισίων ώστε να συμβάλλουν στην στήριξη της οικονομίας στη μετακορονοϊό εποχή. Ξεκινάει από 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 15 Οκτωβρίου ο μηχανισμός συνεργασία, με τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα του εργοδότη να εφαρμόζει εκπεριτροπής εργασία με επιδότηση μέρους του μισθού από το κράτος. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν ζημιωθεί πραγματικά από την υγειονομική κρίση. Έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων χωρίς μετατροπή της σύμβασης. Τα συνδικάτα εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι θα εκτιναχθεί η ανεργία το επόμενο διάστημα. Εκπεριτροπή σε εργασία και μείωση αποδοχών έως και 20%, μείωση ακόμα και στο τελικό ποσό δώρου και επιδόματος αδείας, φέρνει το πρόγραμμα ΣΟΥΡ ή συνεργασία, το οποίο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και τίθεται σε εφαρμογή από τις 15 Ιουνίου. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν αποδοχές πάνω από τον βασικό μισθό. Με τη ρύθμιση αυτή, μέσω της εκπεριτροπής εργασίας, ο εργοδότης θα μπορεί να μειώνει το χρόνο εργασίας κατά 50%. Είτε για μέρος, είτε για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης, καταβάλλοντας το 50% του μισθού. Από τον υπόλοιπο μισθό, το κράτος θα καταβάλει στον εργαζόμενο το 60%. Ξεκινάει από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου. Βέβαια δέχεται να πάρει και παράταση ανάλογα τις συνθήκες. Στην ουσία μπορούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα και να καταλάβει και ο κόσμος εργασίας ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα. Αν ένας εργαζόμενος αμείβεται με μισθό το 1.000 ευρώ, τα 500 ευρώ τα καλύπτει ο εργοδότης και τα υπόλοιπα 500, το 60% το Υπουργείο, δηλαδή 5-6-300 ευρώ, σύνολο και 500 που είναι του εργοδότη, πάμε στα 800. Επομένως ένας εργαζόμενος με 1.000 ευρώ θα βγει χαμένος κατά 200 ευρώ. Το πρόγραμμα που σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας ήρθε για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που έχουν ζημιωθεί από την υγειονομική κρίση, εισάγει και με τη βούλα την κουλτούρα της εκπεριτροπής εργασίας. Παράλληλα όμως ανοίγει τον δρόμο για τις απολύσεις, εκτίμησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Εξάλλου, σε επίπεδο περιφέρειας τον Απρίλιο καταγράφηκαν πάνω από 2.400 απολύσεις. Ένα πολύ σημαντικό που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι δεν προστατεύει το σύνολο των εργαζομένων. Δηλαδή η επιχείρηση έχει 100 εργαζόμενους, από τους 100 εργαζόμενους προστατεύει όσον αφορά την απόλυση μόνο αυτούς τους εργαζόμενους που θα τους χρησιμοποιήσει και θα τους μετατρέψει σε μερική απασχόληση εκπαιδευτικής, δηλαδή στο 50%. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι στον αέρα και είναι ελεύθερες οι απολύσεις. Είναι τρομερά μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτιναχθεί το επόμενο διάστημα η ανεργία. Γι' αυτό και επιμέναμε από την αρχή κιόλας της πανδημίας να βγει ρητή απαγόρευση των απολύσεων για τις επιχειρήσεις το διάστημα αυτό. Πόσο άλλο όταν κάνουν χρήση κιόλας επιδοτήσεων χρημάτων, δηλαδή ευρωπαϊκών κονδυλίων ή χρήματα που είναι από το δημόσιο. Φαίνεται κιόλας από τους μήνες που έχουμε Μάρτιο-Απρίλιο, κυρίως Απρίλιο, υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της ανεργίας, επειδή δεν υπήρχε πραγματική απαγόρευση, ξεκάθαρη ρήτρα απαγόρευση των απολύσεων. Εντάχει να πούμε ότι με τα στοιχεία που έχουμε του ΟΑΕΔ υπήρξαν πάνω 50.000 απολύσεις τον Απρίλιο. Έχουμε μια αύξηση δηλαδή στις 50.000, έχει φτάσει δηλαδή στο 1.124.000 για ανεργία με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μακεδονίας Θράκης, έχουμε πάνω από 2.400 απολύσεις αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση εσόδων κατά 20%. Ο χρόνος εργασίας του εργαζόμενου μπορεί να μειωθεί έως και 50%. Το κράτος πληρώνει το 60% της απώλειας που θα έχει ο εργαζόμενος. Μένει να φανεί αν ο υπολογισμός θα γίνει επί των ακαθάριστων απολειών και αν η εισοδηματική ενίσχυση που θα δίνει το δημόσιο θα φορολογείται κανονικά ως εισόδημα του εργαζόμενου, που θα είναι και το πιθανότερο. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με τους εργαζόμενους και με τις τύχες των εργαζομένων και βέβαια με τις οικογένειές τους. Αυτό το πράγμα εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση. Ναι, μεν υπήρξε μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Από εκεί πέρα θα έπρεπε να στηριχθούν περισσότερο ενδεχομένως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ίσως με καλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό είναι όμως ένα άλλο. Δεν σημαίνει ότι το πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι για ακόμη μια φορά, αν είναι δυνατόν. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε αυτό το πράγμα.
Η κρατική επιδότηση προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εργαζόμενος δεν θα έχει μεικτές αποδοχές κάτω από 650 ευρώ, που είναι και ο κατώτατος μισθός. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου συνδυάζεται και με τη νέα μείωση των συντελεστών υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιουνίου. Τέλος, οι εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τον μισθό του οκταώρου και όχι με βάση τον μισθό του μειωμένου ωραρίου. Αυτό συνιστά και την συνεισφορά του εργοδότη στο τελικό κόστος. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Γιάννη Δάλμα, τον γραμματέα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΚΙΝΑΛ και σύμβουλο των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Δάλμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χονδρόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συνέντευξή μας πρώτα με την υπόθεση που έχει απασχολήσει ολόκληρη την Ελλάδα, πόσο μάλλον εδώ την περιοχή του Εύρου, αφού όλα αυτά γίνονται εδώ δίπλα σε εμάς, την περιοχή των Φερών στο Μελισσοκομείο, η οποία δεν είναι άλλο από την ένταση που έχουν λάβει οι τουρκικές σχέσεις τις τελευταίες ημέρες εδώ στην περιοχή μας. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και από τη δικιά σας την πλευρά, υπό το πρίσμα του ΚΙΝΑΛ ουσιαστικά, πώς μεταφράζεται η όλη υπόθεση, και μιλάω και για τις κινήσεις της Άγκυρας, αλλά και για τις διπλωματικές κινήσεις που έχει κάνει και η Αθήνα. Ξεκινάμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα, την περιοχή του Εύρου, όπως είπατε, αλλά και όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι τα σύνορά μας είναι ελληνικά, αλλά είναι και ευρωπαϊκά. Το κίνημα αλλαγής, τόσο στην Ελλάδα αλλά και μέσα την εκπροσώπησή τους στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή που η Τουρκία αποφάσισε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό και το προσφυγικό και να προβεί σε όλες τις προκλητικές κινήσεις που είδαμε, σε μια προσπάθεια τόσο να εκβιάσει την Ευρώπη αλλά και να τονώσει το προφίλ του μέσα στην ίδια τη χώρα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τη στήριξή μας και την παρακολούθηση στενή μας σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας το δείξαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άμεση συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αρχές Μαρτίου για την κατάσταση στα σύνορα Ευρώπης-Τουρκίας με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που και οι ευρωβουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ήταν από αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία και ζητήσανε να γίνει αυτή η συζήτηση. Φάνηκε επίσης και από την κίνηση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Γεννηματά, η οποία πρώτη ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, αίτημα που παραμένει ακόμα επίκαιρο και στο τραπέζι και το οποίο θεωρούμε ως κίνημα αλλαγής ότι είναι εξαιρετικά αναγκαίο και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οφείλουν οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις μια ελάχιστη συνεννόηση για μια σύγχρονη εθνική στρατηγική που να έχουμε συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα αποτελούσαν μια τέτοια συνεννόηση, θα αποτελούσε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας τόσο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά όσο και στο εξωτερικό. Καλούμε την κυβέρνηση, ακόμα και τώρα και μετά από ό,τι έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, να πάρει την πρωτοβουλία και να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς για να ξεκινήσουν αυτό το διάλογο. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Με λίγα λόγια, λέτε, κύριε Δάλμα, ότι δεν είστε ευχαριστημένος δηλαδή με τους χειρισμούς της κυβέρνησης μέχρι το σημείο αυτό, και φαντάζομαι δεν είστε και ευχαριστημένος ως ΚΙΝΑΛ, μιλάω πάντως, κίνημα αλλαγής, και με τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια πάνω στο θέμα. Δεν το συζητώ. Εμείς, σαν μια γνήσια πατριωτική παράταξη, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία είδους συζήτηση για λίγες δεκάδες μέτρα, αλλά ούτε για μισό χιλιοστό. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη. Την έχουμε θέσει με πρώτη την πρόεδρο, την κυρία Γεννηματά, και είμαστε δίπλα στους πολίτες του Εύρου. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας, τα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι και ευρωπαϊκά. Η επίσκεψη των τριών προέδρων των ευρωπαϊκών στα σύνορα ήταν ιδιαίτερως συμβολική και ήταν και ένα δείγμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξης της Ελλάδας. Αυτό ήταν και η αποστολή δυνάμεων της Frontex. Πρέπει όμως η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να συνεχίζει να πιέζει σε κάθε κίνηση της Τουρκίας, να ενημερώνει τα ευρωπαϊκά όργανα και να απαιτεί και να ζητάει τη στήριξή τους. Επίσης είναι βασικό οι δυνάμεις της Frontex όχι μόνο να παραμείνουν και μετά τον Ιούλιο, που ήταν η αρχική τους το πρωτοαρχικό χρονικό διάστημα, αλλά και να ενισχυθούν περαιτέρω και με περαιτέρω δυνάμεις από τον Αύγουστο και μετά, τόσο στον Εύρο αλλά και στα νησιά μας. Mm-hmm. Το κίνημα αλλαγής δεν κάνει εκτόσεις στα εθνικά μας δικαιώματα, στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Είναι, όπως είπα προηγουμένως, μια πατριωτική παράταξη η οποία βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες που βρίσκονται στις ακριβικές περιοχές. Να περάσουμε λοιπόν από τις σχέσεις Ελλάδα-Τουρκία, όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά στην αρχή, στις σχέσεις Ευρώπη-Τουρκία, δεδομένου ότι και η Ελλάδα είναι ένα από τα σύνορα τα οποία είναι και ένα από τα μέρη τα οποία συνορεύουν και με την Τουρκία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι ακούγεται για αυτή την υπόθεση? Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο από ό,τι έχουμε δει έχει πάρει διαστάσεις και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί με αυτό και έχουν μιλήσει για καταπάτηση ελληνικού εδάφους από την πλευρά της Τουρκίας. Η Ευρώπη λοιπόν πώς το βλέπει όλο αυτό? Υπάρχει μια συνολική στην Ευρώπη και δεν σας κρύβω κιόλας ότι και το μεταναστευτικό παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπάρχει συνέχεια του διαλόγου με την Τουρκία, την οποία και εμείς την στηρίζουμε ως κίνηση. Οφείλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο, εφόσον βέβαια υπάρχει και μια διάθεση από την τουρκική πλευρά να καθίσει σε ένα ειλικρινή διάλογο. Κάτι το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις συζητήσεις της με βάση και τα εθνικά συμφέροντα κάθε χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεχίζει να στηρίζει τα ελληνικά δικαιώματα και να προωθεί τις ελληνικές θέσεις σε όλα τα διεθνή φόρα και τα ευρωπαϊκά φόρα. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση και λόγω του μεταναστευτικού, στην οποία δεν έχει καταλήξει κάπου. Δίνονται πάρα πολλές συζητήσεις ακόμα και για παράδειγμα η ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας με την Τουρκία, κάτι που πριν λίγα χρόνια είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για να ανανεωθεί και ενδεχομένως να επεκταθεί σε κάποιες άλλες υπηρεσίες και αγαθά, έχει παγώσει. Όπως ενδεχομένως μπορεί να έχουν παγώσει και άλλες συζητήσεις. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί, που υπάρχει στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Παρόλα αυτά, οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Είδαμε μια πολύ σημαντική στήριξη της Ελλάδος στο προηγούμενο Συμβούλιο και στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικής Πολιτικής. Μια στήριξη τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Κύπρο, την οποία και το κίνημα αλλαγής μέσα από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα πιέζει όλο και περισσότερο προς σοσιαλιστές ηγέτες με βάση τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Ήθελα να σας μιλήσατε πριν για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο είναι και ένα άρρηκτο ζήτημα εδώ, ένα ζήτημα που συνδέει άμεσα την δικιά μας περιοχή εδώ, την περιοχή του Εύρου και της Τουρκίας. Μέχρι τώρα είδαμε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και ένα διάστημα περίπου 1-1,5 μήνα μετά, η Τουρκία προχώρησε σε μια εργαλειοποίηση των προσφύγων. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί με αυτά που ακούτε εσείς, με τις πληροφορίες που έχετε, διότι υπάρχει μια αναστάτωση εδώ στην περιοχή του Εύρου και ευρύτερα στην Θράκη, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη μόλις βγει ουσιαστικά μέσα από ένα υποτυπώδες lockdown που υπάρχει στην γείτονα από τον κορονοϊό, να προχωρήσει σε ακόμα μια απόπειρα για κάτι, σε μια, ακόμα μια εργαλειοποίηση προσφύγων. Τι λέτε εσείς για όλο αυτό? Το πώς θα κινηθεί ο κύριος Ερντογάν το επόμενο διάστημα είναι κάτι που το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, και από τα εσωτερικά της χώρας του και την κατάσταση της οικονομίας. Ήθελα να μου μιλήσετε για την ίδια την πράξη της εργαλειοποίησης, αν μπορείτε. Την ίδια την πράξη της εργαλειοποίησης των προσφύγων, δεδομένου ότι εκπροσωπείται και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Ερντογάν, θεωρώ, έχει δείξει σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον και σε ό,τι αφορά όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία, αλλά και την ίδια την αντιπολίτευση και το πώς αφήνει την αντιπολίτευση στην Τουρκία και οποιαδήποτε διαφορετική φωνή να υπάρχει και να αναπνέει πολιτικά στη χώρα του. Το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης φυλακίστηκαν για σύνδεσή τους με τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες στην Τουρκία, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή χωρίς συγκεκριμένο λόγο και ακόμα και εν μέσω κορονοϊού που αποφάσισαν να αφήσουν πολλούς κρατούμενους έξω από τις φυλακές, οι συγκεκριμένοι δεν βρέθηκαν ανάμεσα σε αυτούς, όπως είναι και η περίπτωση του κ. Καβάλα, για παράδειγμα, και άλλων ηγετών της αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν να αντιδρά σπασμωδικά ανάλογα με το πώς κινείται τόσο η οικονομία της Τουρκίας αλλά και η αντιπολίτευση. Να σας θυμίσω ότι έχει και μια αντιπολίτευση η οποία τον πιέζει όλο και περισσότερο στο να έχει μια εχθρική, θα έλεγα σε εισαγωγικά, στάση απέναντι στην Ελλάδα. Είναι δύο παράγοντες στους οποίους πρέπει να έχουμε καλά υπόψη μας προτού
βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα για τις επόμενες κινήσεις τους. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση το καλοκαίρι δεν θα είναι εύκολη. Έτυχε το lockdown λόγω του κορονοϊού να σταμάτησε λίγο τις προκλητικές συμπεριφορές, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά και προς το Αιγαίο και σε ό,τι αφορά και τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες ότι υπάρχει μια προκλητική στάση που συνεχίζεται. Mm-hmm. Εμείς στο σκήνημα αλλαγής παρακολουθούμε, όπως σας είπα, στενά τις εξελίξεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει επίσης από κοντά τις εξελίξεις και παρακολουθεί και όπου χρειαστεί να πάρει παρεμβάσεις, θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και μια που αναφέρθηκε και το ζήτημα του κορονοϊού, κύριε Δάλμα, ήθελα να μου κάνετε για ένα σχόλιο, αν θέλετε, για το σχέδιο ανάκαμψης το οποίο έχει δομηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα, ένα δύο λευκαταφρόνητο ποσό το οποίο θα λάβει και η Ελλάδα. Σε αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ ότι μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι μια πρόταση. Δεν έχουν αποφασιστεί ότι αυτά τα χρήματα θα είναι για την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς καν πόσο θα είναι το τελικό συνολικό ποσό που θα αποφασιστεί. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το πρώτο Συμβούλιο Κορυφής, το οποίο προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα είναι και το τελευταίο και δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί και απόφαση τουλάχιστον τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τον Ιούλιο. Οπότε έχουμε ήδη κάποιες χώρες που έχουν εκφραστεί αρνητικά σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν. Έχουν κάποιες διαφωνίες σε ό,τι αφορά την αναλογία χορηγιών και δανείων. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, την οποία μόλις ξεκινά, ξεπερνάει ενδεχομένως και τις πολιτικές ιδεολογίες. Βλέπουμε χώρες που βρίσκονται και στο σοσιαλιστικό χώρο αλλά και στον συντηρητικό χώρο να είναι ενάντια στις προτάσεις της Κομισιόν. Από την πλευρά μας πιέζουμε σαν Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τουλάχιστον των χωρών που συμφωνούμε στην πρόταση της Κομισιόν να πιέσουμε τις κυβερνήσεις ώστε να βγει όσο το δυνατόν μια γρήγορα μια απόφαση η οποία να είναι προς την κατεύθυνση και της αμοιβαιοποίησης του χρέους. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουν οι κυβερνήσεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα θα έλεγα να περιμένουμε πρώτα να δούμε πού θα καταλήξει, σε ποιο ποσό θα καταλήξει, κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Και μετά η ελληνική κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο με βάση την επιτροπή από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων να βάλει αυτά τα χρήματα, ούτε να κλείσει τρύπες του προϋπολογισμού. Είναι χρήματα τα οποία είναι σε βάθος, θα είναι σε ένα βάθος ετών, το οποίο μας δίνει μια δυνατότητα να χτίσουμε από την αρχή και να δουλέψουμε πάνω σε ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Το είδαμε και μέσω κορονοϊού ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη μεγαλύτερη ύφεση. Αυτό σημαίνει και για την απόλυτη εξάρτησή μας προς τον τουρισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους θα έπρεπε να δουλέψουμε περισσότερο ό,τι αφορά και την παραγωγική μας βάση και τη βιομηχανία μας, αλλά και την αγροτική παραγωγή μας. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το ζήτημα καλούμε την κυβέρνηση οποιοδήποτε σχέδιο και αν αποφασίσει να το κάνει μετά από συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορείς όπως είναι οι αγρότες μας, οι οποίοι εν μέσω κορονοϊού δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί με αυτή τη σοβαρότητα που απαιτούν οι καιροί. Ήθελα να ρωτήσω και την άποψή σας για το πώς θεωρείτε ο Κινάλ και εσείς βέβαια προσωπικά, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να κατανεμηθούν αυτά τα χρήματα. Διότι βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών θα πάει σε φοροελαφρύνσεις. Αυτό είναι μια συζήτηση. Εμείς επιμένουμε ότι δεν πρέπει να δοθούν σε ό,τι αφορά χρήματα για καλύψη του προϋπολογισμού. Πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής. Πιστεύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά σε όποια μετάβαση και αν γίνει προς αυτές, με ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως έχει παρουσιαστεί από την Κομισιόν, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες του σχεδίου το οποίο μπορεί η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει να εφαρμόσει. Στην ψηφιακή εποχή πρέπει να αναφερθούμε στους πυλώνες και να ενισχύσουμε τους πυλώνες εκείνους που θα κάνουν τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική. Μιλάμε και για υποδομές, μιλάμε όμως και για στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Είναι για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε με όλα τα εργαλεία που χρειάζονται
ψηφιακά τουλάχιστον και σε ψηφιακή μορφή την αγροτική μας παραγωγή και τους αγρότες μας. Είναι μεγάλο το στοίχημά μας, το στοίχημα, αλλά πρέπει να το κερδίσουμε. Κύριε Δάλμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στη δημοσιότητα έδωσε η κυβέρνηση το πρόγραμμα χρηματοδότησης ηλεκτρικών, γεωταχή, επαγγελματικών οχημάτων, σκούτερ και ποδηλάτων. Στην παρουσίαση που έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το πρώτο σκέλος του σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Επιδοτούμε σε πρώτη φάση με 100 εκατομμύρια ευρώ και για 18 μήνες την αγορά αυτοκινήτων νέου τύπου. Υπολογίζεται ότι έτσι θα καλυφθεί το 25% του κόστους για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έναν εθνικό στόχο έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του προγράμματος για την πρόθεση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στην υπογραφή της Πράσινης Συμφωνίας. Ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα του 2030 να είναι ηλεκτρικό. Όπως ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή, η τεχνολογία αλλά και η επιθυμία των καταναλωτών να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, βοηθώντας να αναθεωρηθεί αυτός ο στόχος σε ακόμη πιο φιλόδοξη κατεύθυνση, και πρόσθεσε: Η πράσινη στροφή είναι μια επιλογή πρώτα απ' όλα πολιτική. Ο δικός μας εθνικός στόχος ακόμα σήμερα είναι λιγότερο φιλόδοξος από τους στόχους άλλων χωρών. Ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα του 2030 να είναι ηλεκτρικό. Μακάρι, μακάρι η τεχνολογία αλλά και η επιθυμία των καταναλωτών να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση και να μας βοηθήσει να αναθεωρήσουμε αυτούς τους στόχους σε πιο φιλόδοξη κατεύθυνση. Αλλά αυτό θα μας το δείξει τελικά η ίδια η ανταπόκριση της αγοράς. Το πρώτο σκέλος του σχεδίου μας, ένα σχέδιο το οποίο θα εξειδικευθεί σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τους συναρμόδιους υπουργούς και από την Γενική Γραμματέα, αλλά το πρώτο σχέδιο του σχεδίου μας περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Για εξηγούμε. Επιδοτούμε σε πρώτη φάση με 100 εκατομμύρια ευρώ και για 18 μήνες την αγορά αυτοκινήτων νέου τύπου. Υπολογίζεται ότι έτσι θα καλυφθεί το 25% του κόστους για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και το όφελος αναμονάδα, αν συνδυαστεί με το οικολογικό μπόνους και με τις σχετικές φοροαπαλλαγές, θα προσεγγίζει τα 10.000 ευρώ. Το Εθνικό Σχέδιο Μετάβαση στην Ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής αντίληψης της κυβέρνησης για την εγκατάλειψη των ρυπογόνων καυσίμων. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα σχέδιο ολιστικό. Ένα σχέδιο το οποίο αφορά το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, την αγορά και σε όλες τις εκφάνσεις της και την κοινωνία των πολιτών. Παρά το αρχικό αυξημένο κόστος της απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ένα αυξημένο κόστος το οποίο έρχεται τώρα η πολιτεία να επιδοτήσει για να το κάνει πιο αποδεκτό, ο χρήστης ενός νέου τύπου αυτοκινήτου θα εξοικονομεί ετησίως κατά μέσο όρο κοντά στα 2.000 ευρώ από ανεφοδιασμό αλλά και από συντήρηση. Το πρόγραμμα ηλεκτρικά θα επιδοτεί κατά 15% την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και ελαφρών φορτηγών. Και θα επιδοτεί επίσης και κατά 25% την αγορά ηλεκτρικών ταξί, που δίδω ιδιαίτερη σημασία στην γρήγορη αντικατάσταση του στόλου των ταξί μας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Και οι ταξιτζίδες μας, οι επαγγελματίες του κλάδου, θα πρέπει να είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα επωφεληθούν από τα γενναία κίνητρα τα οποία δίνουμε. Επίσης, αυτά τα οχήματα, τα ηλεκτρικά οχήματα, θα κυκλοφορούν ελεύθερα παντού. Για 2 χρόνια θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμευσης. Θα εξαιρούνται επίσης από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και από τα εταιρικά έσοδα θα εκπίπτει το 50 και το 70% στα νησιά του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενός τέτοιου αυτοκινήτου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μετάβαση σε αυτόν τον νέο, πιο πράσινο τρόπο ζωής μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε και ένα νέο υπόδειγμα κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και πολιτισμού της καθημερινότητας που θα προδιαγράφει την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Το ρεύμα κίνησης θα παρέχουν φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτοί θα αναπτύσσουν τα δίκτυα και τα σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι δηλαδή οι διάδοχοι ουσιαστικά των σημερινών βενζινάδικων. Και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης θα συνεργάζονται με τη σειρά τους με τους φορείς εκμετάλλευσης. Και το συντονιστικό ψηφιακό κέντρο διαχείρισης θα έχει την ευθύνη για τη διαλειτουργικότητα όλων των υποδομών. Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πιστοποιούνται σε ένα ενιαίο μητρό ηλεκτροκίνησης. Η τρίτη πτυχή του Εθνικού Σχεδίου περιλαμβάνει τα κίνητρα για την εγκατάσταση καινούριων παραγωγικών μονάδων στις περιοχές απολιγνητοποίησης. Μέσω της χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει και επίδοξους επενδυτές που θα κατασκευάσουν σταθμούς φόρτισης, δηλώνοντάς τους με πλήθος οφελών για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Θέλουμε να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, θεσπίζοντας ειδικά κίνητρα για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Αρκαδίας, όπου θα εξελίσσεται σταδιακά η απολιγνητοποίηση. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Η μείωση φόρων και άλλων βαρών. Μονάδες οι οποίες θα εγκαθίστανται εκεί, θα έχουν μικρότερο φορολογικό στελεστή κατά 5% για 5 κερδοφόρες χρήσης. Θα έχουν επίσης μειωμένες εργοδοτικές εισφορές για κάθε νέα θέση εργασίας την οποία ιδρύουν. Θα έχουν αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων και οι δαπάνες για αυτά θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προς αυξημένες μάλιστα κατά 15%. Με την καραντίνα του Θαλάσσι Τσολάκη ξεκινάει φέτος το καλοκαιρινό πρόγραμμα των προβολών της η κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Με ένα εύρος 24 ταινιών και ενός ανατινισμένου χώρου και μπάρι, η λέσχη προκαλεί όλους τους συνεφίλ σε μια ξέχαστη βραδιά στο θερινό σινεμά Φλίσβος στις 20 Ιουνίου. Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιεί το εναρκτήριο λάκτισμα η κινηματογραφική λέσχη Αλεξανδρούπολης, διοργανώνοντας την πρώτη της εκδήλωση και προβολή για το καλοκαίρι και τον θερινό κινηματογράφο Φλίσβο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τις κούκλες του εγχειρήματος Καραντίνα του Θανάση Τσολάκη και αμέσως μετά θα προβληθούν και τα τρέιλερ των 24 ταινιών που έχουν προγραμματιστεί για το φετινό καλοκαίρι. Ο χώρος θα είναι ανανεωμένος από το πανί προβολής μέχρι και την διάταξη των θέσεων με την βοήθεια της ΤΙΕΔΑ. Χαρούμενοι και περήφανοι, σας ανακοινώνω ότι στις 20 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο Φλίσβος τις προβολές του. Βέβαια, 20 Ιουνίου θα είναι η έναρξη με μία εκδήλωση, δηλαδή οι κούκλες Καραντίνα του Θανάση του Τσολάκη, το αγαπημένο μας Θανάση, θα φιλοξενηθούν σε αυτό το χώρο και τα έσοδα από αυτές την πώληση αυτών των κουκλών θα διατεθούν στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Η Λέσχη πάντα έχει ένα κοινωνικό και ευαισθητοποιημένο πρόσωπο και γι' αυτό αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και να κάνουμε από κοινού αυτή την εκδήλωση. Θα παίξουν τα τρέιλερ των ταινιών που θα προβάλλουμε όλο το καλοκαίρι και δυστυχώς λόγω των συνθήκων της πανδημίας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και μουσική εκδήλωση και το γνωστό μας μπουφέ όπως τις άλλες χρονιές. Θα είναι πιο απλά τα πράγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της πανδημίας οι προβολές στο Δημοτικό Θέατρο είχαν σταματήσει, αλλά πλέον μετά και την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την περασμένη Δευτέρα, τα θερινά σινεμά επαναλειτουργούν τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα. Οι ταινίες φέτος θα προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου, με ιδιαίτερο βάρος να δίδεται στη Γαλλία. Την Κυριακή 21 ξεκινάει η πρώτη μας ταινία που είναι το Ραντεβού στην Belle Époque. Ραντεβού λίγο στο Φλίσβο, λίγο στην Belle Époque, το συνδυάζουμε. Οι ταινίες που θα προβάλλουμε είναι
κατά βάση από όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα σας ταξιδέψουμε από τη Βραζιλία στη Ρωσία, Ισπανία, αρκετή Γαλλία, γιατί είναι λίγο πιο αισιόδοξη και πιο χαρούμενη αυτή. Το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Σκεφτήκαμε ότι μετά τον εγκλισμό μας, όλων μας, με αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα, θέλουμε να χαλαρώσουμε. Ο χώρος θα είναι ανακαινισμένος κι αυτός. Ανήκει στη ΤΙΕΔΑ και με άψογη συνεργασία μαζί τους τον ανακαινίζουμε. Το μπαρ θα είναι πιο προσεγμένο, ο χώρος του πρασίνου. Έχουμε μελετήσει τα πάντα με τις οδηγίες που μας δίνουν τα Υπουργεία για τον COVID. Θα έχουμε τις καρέκλες μας πολύ πιο αραιά φέτος, διαγραμμίσεις, αποστάσεις, μάσκες, ασπίδες, όλα. 20 άτομα τα οποία προσελήφθησαν μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Φυλακίου διεκδικούν την επαναπρόσληψη και μονιμοποίησή τους. Τα αιτήματά τους κάνουν γνωστά μέσω επιστολής που έχουν απευθύνει στους αρμόδιους υπουργούς, στην οποία κάνουν γνωστό ότι εργάστηκαν μετά από παρατάσεις συνολικά 24 μήνες και το διάστημα αυτό απέκτησαν σημαντική εμπειρία που απαιτεί ο ρόλος τους. Τη διεκδίκηση επαναπρόσληψης και μονιμοποίησης μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας με προκήρυξη, με κριτήρια μοριοδότησης και εντοπιότητας, ζητούν με επιστολή τους προς τους υπουργούς εργασίας Γιάννη Βρούτση, μετανάστευσης και ασύλου Νότι Μηταράκη και προς τους βουλευτές του Εύρου, οι εργαζόμενοι του δεύτερου κύκλου του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής Φυλακίου Εύρου. Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι 20 άτομα εργάστηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου έχοντας συμπληρώσει 24 μήνες εργασίας. Δόθηκαν 4 δίμηνες παρατάσεις και μία οκτάμηνη επιμήκυνση στη θητεία τους. Σε όλο αυτό το διάστημα των 24 μηνών εργασίας ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας τόσο επαγγελματικά όσο και ανθρωπιστικά, αποκτώντας εξειδικευμένη εμπειρία και με σειρά τεχνικών, διοικητικών και ειδικών δεξιοτήτων. Όλοι οι εργαζόμενοι εργαστήκαμε με πολύ χαμηλές αποδοχές, αμοιβόμενοι με τον κατώτερο μισθό των 546 ευρώ, κάτω από αντίξωες και επισφαλείς συνθήκες, χωρίς καταβολή επιδομάτων, επικινδυνότητας και ανθυγιεινούς εργασίας. Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αυξάνονται και ότι η διαχείριση αυτών των ροών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μία έκτακτη ανάγκη με προσωρινά προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας με μόνιμη και σταθερή δουλειά, την αναγνώριση της σημαντικότητας μόνιμου προσωπικού και της ποιοτικής προσφοράς στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού στη χώρα. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας, τον κύριο Ηλία Ακίδη, με τον οποίο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα εδώ στην περιοχή του Εύρου και φυσικά στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Κύριε Ακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα για εμένα. Ένα ζήτημα λοιπόν, πολλοί θα λέγανε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί καθαρά παραπληροφόρηση. Αρχικά υπόθηκαν κάποια νούμερα περί των 6.000 προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί για άλλη μια φορά στα σύνορα, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει αποδειχθεί ως ένα περίδρανο ψέμα, κύριε Ακίδη, σωστά? Εμείς πάντως δεν αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Στα σύνορα, είτε τα παραποτάμια είτε στα Χερσαία, δεν είδαμε αυτόν τον κόσμο που μας περιγράφουν. Διάφορα site και διάφορα fake news, θα έλεγα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς είμαστε εκεί, ενισχυμένοι, έτοιμοι. Αλλά από αυτό που έχει τεχθεί τα τελευταία 24 ώρα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην πλευρά της Τουρκίας, εντός της Τουρκίας? Έχετε γνωρίζετε κάτι γι' αυτό, κύριε Ακίδη? Όλα αυτά είναι διάφορα που γράφουν τα site τα τουρκικά και τα οποία κάποια δικά μας τα αναπαράγουν. Εμείς, επαναλαμβάνω, είτε μόνο μέσω πληροφοριών δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και δεν έχει αλλάξει κάτι, επαναλαμβάνω, σε εμάς όσον αφορά την προσπάθεια να εισέλθουν στη χώρα μας. Πάντα δεν πήγαμε βέβαια σε μηδενικές προσπάθειες, πάντα υπάρχουν κάποιοι, ένας μικρός αριθμός που προσπαθούν να περάσουν κυρίως από το ποτάμι. Βέβαια υπάρχουν οι αποτροπές οι δικές μας. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά αυτού τους αριθμούς που περιγράφονται σε διάφορα site, δεν τον έχουμε αντιληφθεί εμείς. Οι ροές είναι αυξημένες στο τελευταίο διάστημα? Όχι, σταθερές θα έλεγα. Σταθερές. Σταθερές. Mm-hmm.
Περιμένουμε πάντως μετά την άρση του lockdown στην Τουρκία, αφού δηλαδή χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα και στη γείτονα από τον κορονοϊό, μήπως περιμένουμε να ξαναδούμε πάλι τα ίδια πράγματα που είδαμε τον τέλη Φλεβάρη στις Καστανιές, τι λέτε? Δεν ξέρω αν μας συμφέρει πάλι στους γείτονές μας να κάνουν κάτι αντίστοιχο, γιατί πλέον και εμείς έχουμε ενισχυθεί και παραπάνω και με εξοπλισμό και με διάφορα άλλα μέσα, έχουμε αναπτύξει και περισσότερο το φράχτη μας, έχουμε και περισσότερο κόσμο είτε από Frontex είτε από συναδέλφους. Οπότε δεν ξέρω άμα θα συνέφερε τη γείτονος χώρα να κάνει τέτοιες απόπειρες, γιατί ξεκάθαρα όλα αυτά είναι υποκινούμενα από αυτούς, έτσι δεν είναι ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί οι μετανάστες και έρχονται εδώ, τους καθοδηγούν για να έρθουν εδώ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουν ακόμη μια φορά να υποστούν ακόμη μια ήττα, θα έλεγα. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία, κύριε Ακίδη, ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει δοθεί από ψηλά μια εντολή για μια εντονότερη, ας το πούμε, επαγρύπνηση στην περιοχή από τις δυνάμεις και της αστυνομίας και του στρατού και της συνοριοφυλακής, ότι περιμένουν σαν να γίνει κάτι αυτό το διάστημα. Αυτό ισχύει? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ενισχυθήκαμε και τον τελευταίο μήνα ακόμα παραπάνω. Κάνουμε διάφορα. Το Υπουργείο μας ενισχύσει με διάφορα μέσα. Περιμένουμε και τελικά τελευταία με τις κάμερες που είναι σε εξέλιξη να τοποθετηθούν και οι κάμερες που θα μας ενισχύσουν αφάνταστα, θα έλεγα, για αυτήν την προσπάθεια. Σίγουρα είμαστε επαγρύπνηση. Μάλλον στο Υπουργείο έχουν φτάσει όλα αυτά τα δημοσιεύματα είτε από Τουρκία είτε από οπουδήποτε άλλα μέσα ότι ίσως επιχειρήσουν. Αλλά εντάξει, και πάλι σας επαναλαμβάνω, δεν έχουμε αλλάξει κάτι από τους τελευταίους 3 μήνες μας. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε με αχμαίο το ηθικό και αναμένουμε. Η αλήθεια είναι βέβαια όμως, κύριε Ακίδη, όπως είπατε και εσείς, επιχειρείτε εδώ και 3-4 μήνες πολύ έντονα, πάρα πολλές βάρδιες, έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες και παρά που έχετε κόσμο, ήθελα να μου μεταφέρετε, αν θέλετε, και το κλίμα από τους συναδέλφους σας. Είναι κουρασμένοι, αντέχουνε? Όχι, καθόλου θα έλεγα. Από κούραση δεν έχει αναφερθεί καθόλου. Εντάξει, εμείς είμαστε στο πρόγραμμά μας. Έχονται βέβαια αυξημένη ενίσχυση από κάτω. Αλλάζουν οι συνάδελφοι, δεν είναι πάντα ίδιοι, οπότε δεν θα έλεγα ότι μας έχουν παραπονηθεί για κούραση. Πλέον έχουμε μπει και εμείς στην κανονικότητά μας ως αστυνομία. Εντάξει, και ο στρατός από κοντά. Είναι πολύ θετικό το ότι πλέον επιχειρούμε από κοινού και έχουμε αυξημένες δυνάμεις. Από κοινού εννοώ με το στρατό και αστυνομία. Ο στρατός ούτως ή άλλως είχε τα μέσα για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάτι για κούραση που αναφέρονται κάποιοι. Οπότε ακόμα και αν γίνει κάτι μεγάλης κλίμακας, φαντάζομαι ότι είσαστε ακόμα μια φορά έτοιμοι και πόσο μάλλον τώρα που έχετε και εξοπλισμό και επιπλέον ανθρώπους στη φύλαξη, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Έτοιμοι όσο ποτέ θα έλεγα. Κύριε Ακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας είναι σημαντικά μικρότερη από τον μέσο όρο αυτής των χωρών της Ευρωζώνης, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Ελστάτ για το ΑΕΠ της χώρας. Η ύφεση είναι σημαντικά μικρότερη από τον μέσο όρο αυτής των χωρών της Ευρωζώνης και διαμορφώθηκε στο μείον 3,2% σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αποδεικνύει ότι το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η εφαρμογή του είναι προς την ορθή κατεύθυνση, ανέφερε ο Υπουργός. Στην εκτίμηση ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας και ότι το βάθος της ύφεσης δεν θα ξεπεράσει φέτος το 8%, προβαίνει ο Χρήστος Ταϊκούρας, θεώρηση υπέρ της οποίας σε ένα βαθμό συνηγορεί η πρόσφατη ανακοίνωση της Ελστάτ για ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Οικονομικών ανοίγει παράθυρο μονιμοποίησης του χαμηλού ΦΠΑ στην εστίαση και τις μεταφορές και αποκλείει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει η χώρα πρόβλημα με τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρά τις δημοσιονομικές παρεκκλήσεις και τα μαύρα σύννεφα του κορονοϊού πάνω από τον προϋπολογισμό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα των Συντακτών, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας ανοίγει παράθυρο μονιμοποίησης του χαμηλού ΦΠΑ στην εστίαση και τις μεταφορές, ενώ τονίζει ότι ακόμα κι αν η Ευρώπη αργήσει να καταλήξει σε αποφάσεις για το τελικό σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεν θα περάσει νέο μαρτύριο της σταγόνας. Την ίδια στιγμή, υψώνει τους τόνους προς τις τράπεζες, καλώντας τις να έρθουν στο ύψος των έκτακτων περιστάσεων, τροφοδοτώντας με ρευστότητα την πραγματική οικονομία. Αναφορικά με το εύρος της φετινής ύφεσης, δήλωσε: «Η αβεβαιότητα παγκοσμίως παραμένει μεγάλη και πρωτόγνωρη. Διεθνής οργανισμός
οργανισμοί, θεσμοι και κυβερνήσεις θα αναθεωρούν διαρκώς τις προβλέψεις τους. Ενδεικτικά, μόλις την περασμένη Τρίτη, το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε μέσα σε ένα μήνα την εκτίμησή του για ύφεση από το 8 στο 11%, ενώ στις αρχές Απριλίου την υπολόγισε στο 6%. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε, όπως δημόσια ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Απριλίου, εκτίμηση για ύφεση 13,2%, η οποία όμως μπορεί να περιοριστεί έως το 8% μετά τα μέτρα που λαμβάνουμε. Η εκτίμηση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει μεταβληθεί. Οι πρόδρομοι δε δείκτες της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2020 την επιβεβαιώνουν. Είναι προφανές πως η τελική έκβαση για όλες τις οικονομίες και για την ελληνική θα κριθεί από την εξέλιξη της νόσου τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς και από την πορεία κομβικών κλάδων όπως είναι ο τουρισμός και οι μεταφορές. Για την φοροελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών είπε τα εξής. Η επιβάρυνση της εργασίας στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλη, καθώς αυξήθηκε σημαντικά επί ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την απασχόληση. Γι' αυτό και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούσε εξ αρχής προτεραιότητα για τη σημερινή κυβέρνηση πριν από την οικονομική κρίση. Κρίση η οποία καθιστά ακόμα μεγαλύτερη τη σημασία του συγκεκριμένου μέτρου, διότι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων θα συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση των θέσεων εργασίας και στην δημιουργία νέων, ενώ μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των επενδύσεων και μέσω της ενίσχυσης των καθαρών αμοιβών στην τόνωση της κατανάλωσης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την περασμένη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στην μισθωτή εργασία για θέσεις πλήρους απασχόλησης όπως είχε νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση πριν από την υγειονομική κρίση. Η ελληνική οικονομία έως τον περασμένο Φεβρουάριο είχε αποκτήσει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και η ανεργία βρισκόταν σε σταθερή τροχιά αποκλιμάκωσης. Είναι γεγονός ότι η υγειονομική κρίση ανέκοψε την πορεία αυτή. Όμως εκτιμώ ότι υπάρχουν οι βάσεις ώστε η ανατροπή να είναι παροδική και αναστρέψιμη, όπως προκύπτει και από τις αερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η ανεργία θα αυξηθεί μεν φέτος, αλλά το 2021 θα επιτρέψει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα περσινά. Το δίκτυο ασφαλείας που άπλωσε η κυβέρνηση, καλύπτοντας 2 εκατομμύρια πολίτες που έλαβαν ενίσχυση από το κράτος, η ρήτρα διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, η επέκταση των μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σε κλάδους που πλήττονται εντονότερα, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης στην εργασία και η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να επιβιώσουν, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης και των εργαζόμενων στις διαδοχικές φάσεις της πρωτόγνωρης σημερινής δοκιμασίας. Απαγόρευση ψαρέματος μπαίνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες. Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως αυτές τις οποίες σε κοντινές αποστάσεις υπάρχουν λουόμενοι. Το Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες αλιείς που απαγορεύεται το ψάρεμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, δηλαδή όλη την θερινή περίοδο. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει την απαγόρευση της διενέργειας αλείας με μπετονιά, καλάμι, σαλαγκιά καθώς και με κάθε άλλο αγκιστρωτό ή αιχμηρό αλιευτικό εργαλείο στις οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και στις περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι. Επίσης απαγορεύεται η διενέργεια αλείας, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής με κάθε είδους στατικό αλιευτικό εργαλείο, δίχτυα, παραγάδια, ιχθυοπαγίδες κτλ. Στις θαλάσσιες περιοχές, έμπροσθεν λουτρικών εγκαταστάσεων και σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις θαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι και δεν σημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες, η αλεία απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις περιοχές αυτές. Επίσης, απαγορεύεται η διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο που προξενεί θόρυβο και διαταράσει την κοινή ησυχία κατά τις μη επιτρεπόμενες ώρες από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου και από ώρα 3 το μεσημέρι έως 5:30 το απόγευμα και από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί της επομένης στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται σε μόνιμα κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση από την ακτή έως 500 μέτρα. Κάθε άλλη απόφαση σχετική με το ίδιο θέμα καταργείται. Η παραβάτηση της απόφασης αυτής, η ισχύ της οποίας αρχίζει πλέον από σήμερα ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, θα τιμωρούνται διοικητικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του νόμου 187 του 1973, όπως αυτός ισχύει σήμερα για παράβαση των συγκεκριμένων άρθρων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο βράδυ.